Μας έχει συνηθίσει το Συνδικάτο να παίρνει πρωτοβουλίες, να βάζει μπροστά τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, όχι μόνο με τέτοιες εκδηλώσεις. Χρειάζονται και αυτές και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στο πώς καλύτερα θα πηγαίνουμε να διεκδικούμε την προστασία της υγείας, της ασφάλειας στους εργαζόμενους και στους χώρους δουλειάς. Εύχομαι να μην σας κουράσω πολύ, δεν θα αναλωθώ σε ορισμούς κτλ. Αλλά χρειάζεται να εστιάσουμε ότι όταν συζητάμε για την υγεία, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας είναι οι υπηρεσίες υγείας. Πώς είναι τα νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα, η έλλειψη οικογενειακού γιατρού. Και ουσιαστικά χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η υγεία είναι κάτι πριν από αυτό. Όταν φτάνουμε στις υπηρεσίες υγείας, μιας και η πρόληψη δεν υπάρχει, ήδη έχει φθαρεί η υγεία μας. Και ακόμα και στο τι είναι η υγεία, υπάρχει αντιπαράθεση. Και δεν είναι θεωρητική αντιπαράθεση, επειδή έχουμε και τις ευρωεκλογές αύριο μεθαύριο. Χρειάζεται να πούμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι για να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, για να φτάσουμε στην ενεργό γύρανση, για να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, χρειαζόμαστε οι υπηρεσίες υγείας να μπορέσουν να διασφαλίσουν να μπορούν να περπατάνε, να ζουν αυτοί οι εργαζόμενοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτό είναι το περιεχόμενο της υγείας που αφορά την οπτική γωνία των εργοδοτών και των ομήλων τους. Από τη δική μας άποψη, η υγεία είναι μια κατάσταση ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση, με την κοινωνία, μια κατάσταση ευεξίας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής, ώστε να μπορεί να αναπτύσσει τις ικανότητές του, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο ορισμό που περιορίζει το ζήτημα της υγείας μόνο στο να μπορείς να μην έχεις κάποια συγκεκριμένη ασθένεια και να μπορείς να δουλεύεις. Από αυτή την άποψη μπορούμε να καταλάβουμε ότι η υγεία δεν είναι ατομική υπόθεση του καθενός μας, εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες, υλικές συνθήκες ζωής των εργαζόμενων, εξαρτάται, για να μην το κουράζω πολύ, από τη διατροφή, την ποιότητα του νερού, το πού ζούμε, πού μένουμε, και προφανώς εξαρτάται και από τον επαγγελματικό κίνδυνο, μιας και αυτός φθείρει σε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου την υγεία μας. Και για να πάμε λίγο και στα δικά μας, στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Αυτό που συνήθως μαθαίνουμε πιο εύκολα είναι τα εργατικά ατυχήματα, και μάλιστα όχι όλα τα εργατικά ατυχήματα, κυρίως τα θανατηφόρα ή τα πολύ σοβαρά, που προφανώς αναδεικνύουν εργοδοτικά εγκλήματα, αναδεικνύουν τραγικές ελλείψεις σε μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν να ληφθούν, είπε και προηγούμενα η συναδέλφισσα η Εύη. Χρειάζεται να δούμε όμως ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα επίσημα όχι από τη χώρα μας, οι επαγγελματικές ασθένειες είναι πολλαπλάσιες σαν συχνότητα από τα εργατικά ατυχήματα. Για κάθε έναν θάνατο που έχουμε από εργατικό ατύχημα ετησίως, υπολογίζεται ότι έχουμε άλλες 4 με 5 επαγγελματικές ασθένειες θανατηφόρες στο ίδιο χρονικό διάστημα. Και αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε, για να μην περιγράφουμε μόνο την εικόνα, είναι ότι για το σύνολο αυτών των εργοδοτικών εγκλημάτων υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης. Και αν προσπαθήσω στην επόμενη παρουσίαση να αναφερθούμε σε ορισμένες πλευρές από τις συνέπειες του επαγγελματικού κινδύνου στους κλάδους, στον κλάδο των εργαζόμενων στους Δήμους και στην περιφέρεια, θα το κάνουμε κυρίως για να φωτίσουμε ότι αυτά θα μπορούσαν να προληφθούν. Ότι υπάρχουν μέτρα σήμερα για να αντιμετωπιστεί αυτές οι συνέπειες του επαγγελματικού κινδύνου. Συνήθως χωρίζουμε τις συνέπειες του επαγγελματικού κινδύνου στην υγεία στους φυσικούς παράγοντες κινδύνου, χημικούς, βιολογικούς και τους εγκάρσιους οργανωτικούς. Χρειάζεται να προσεγγίσουμε το περιβάλλον εργασίας όχι με προσπαθώντας να το αεροποιήσουμε, αλλά να δούμε την πραγματική του εικόνα που δεν είναι άλλη από αυτή, και να δούμε εδώ πέρα τι παράγοντες κινδύνου μπορούμε να συναντήσουμε. Το κλασικό που συζητάμε για τους χημικούς παράγοντες κινδύνου στον κλάδο και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στα απορρίμματα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ, είναι ότι ο βαθμός έκθεσης μπορεί να είναι συγκριτικά μικρότερος από ό,τι στους κατεξοχήν κλάδους που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη. Παραδείγματος χάρη, προφανώς στο Ελενίτ, στον αμίαντο, εκτίθονται περισσότερο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην απομάκρυνση αμιάντου. Αλλά εδώ πέρα έχουμε συνεργική έκθεση σε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου που συνήθως είναι και άγνωστοι κίνδυνοι. Δεν γνωρίζουμε τους παράγοντες που υπάρχουν στα απορρίμματα, άρα δεν γνωρίζουμε σε πόσους παράγοντες δύναται να εκτίθενται οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κλάδο. Το Ελενίτ γνωρίζουμε ότι υπάρχει παντού, γνωρίζουμε πώς απομακρύνεται και πώς θα έπρεπε να απομακρύνεται, γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν θα έπρεπε να εκτίθενται στον αμίαντο,
εάν γινόταν με σωστές διαδικασίες η διαχείριση του αμιάντου, η απομάκρυνση του αμιάντου, η αποξήλωση του αμιάντου. Και αντίστοιχα για μια σειρά άλλους παράγοντες, σκόνη ξύλου που επίσης είναι καρκινογόνος παράγοντας, πτυτικές οργανικές ενώσεις, ακόμα και έκθεση σε διαλύτες, που επίσης θα μπορούσε να προληφθεί πλήρως. Παρ' όλα αυτά είχαμε και ατύχημα που σχεδόν λούστηκε συνάδελφος από επικίνδυνους διαλύτες που υπήρχαν στα απορρίμματα. Φυσικοί παράγοντες κινδύνου, η μεγαλύτερη ίσως σε συχνότητα επαγγελματική ασθένεια, κατηγορία επαγγελματικής ασθένειας στον κλάδο, είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα. Σχετίζονται με τη βαριά εργασία, αλλά υπόθηκε και προηγούμενα ότι ένας κατεστραμμένος, ένας χαλασμένος κάδος εκθέτησε πολλαπλάσιους κινδύνους το μυοσκελετικό σύστημα των εργαζόμενων που θα κληθούν να τον μετακινήσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης. Είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Η χρήση όμως εργονομικότερων εργαλείων και η οργάνωση εργασίας συνολικότερα θα μπορούσε να προλάβει σημαντικά την εμφάνιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Μία σειρά από παθήσεις αυγενικής οσφυγικής μοίρας, να μην κουράσω, αλλά και η έκθεση σε συνθήκες καιρικές, είτε σε καύσωνα είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες, μιας και έχουμε εξωτερικές εργασίες. Και επίσης έχουμε τους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου, που και εδώ υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης. Το αντιτετανικό εμβόλιο είναι ευρύτατα διαδεδομένο, είναι γνωστό ότι προστατεύει από τον τέτανο και χρειάζεται να γίνεται κάθε 10 χρόνια. Ακόμα όμως και για αυτό το παλιό, φθηνό εμβόλιο, εμείς δεν εξετάζουμε το ζήτημα κόστους όταν μιλάμε για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων, συζητάνε για το αν θα συνταγογραφηθεί, πώς θα χορηγηθεί, αντί να συζητάνε το τι μέτρα χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των εργαζόμενων θα κάνει το αντιτετανικό εμβόλιο και θα προστατεύει την υγεία του. Για να μην συζητήσουμε και για άλλους εμβολιασμούς, όπως η πατήτιδα Β, που επίσης προστατεύει αποτελεσματικά από αυτόν τον ιό και που είχαμε τις ελλείψεις που είπε και ο πρώτος ομιλητής το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, συζητώντας για τους επαγγελματικούς κινδύνους, ουσιαστικά αυτό που έχουμε να δούμε είναι εάν υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης ή αν θα πρέπει να αποδεχθούμε τον κίνδυνο λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Και εδώ είναι μια αντιπαράθεση που υπάρχει και θα την έχουμε συναντήσει όλοι μας. Οι εργαζόμενοι στο πράσινο δεν είναι εργαζόμενοι στο γραφείο, οι εργαζόμενοι στα απορρίμματα δεν δουλεύουν σε γραφείο ή σε τράπεζες, αντικειμενικά θα εκτίθονται σε παράγοντες κινδύνου και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό. Αυτό θα ακούσουμε να λένε εργοδότες, αλλά όχι και μόνο εργοδότες, και εργοδοτικοί συνδικαλιστικοί φορείς, καλώντας ουσιαστικά τους εργαζόμενους να μην δούνε ότι υπάρχουν αντικειμενικά σήμερα δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που φωτίζει ότι θα μπορούσε ο επαγγελματικός κίνδυνος να προληφθεί, αλλά είναι κεντρικές οι επιλογές που οδηγούν στο να μην λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, είναι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Μπορούμε να θυμίσουμε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την διάλυση δηλαδή του ημερήσιου χρόνου εργασίας με τους μέσους όρους που βάζουν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγίες. Ουσιαστικά που οδηγεί στο να μην μπορούν να ληφθούν μία σειρά από μέτρα, μία σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία που έχει και η ιατρική της εργασίας για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων. Ακόμα και οι οριακές τιμές είναι σταθμισμένες και διαμορφωμένες με βάση τον σταθερό 8ωρο ημερήσιο χρόνο εργασίας. Όχι να δουλεύεις άλλοτε 12 ώρες για σειρά ημερών και να αναπάβεσαι μετά με μείωση του εργάσιμου χρόνου, όπως προτάσει η διευθέτηση και η ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Αντίστοιχα, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η μερική απασχόληση, όπως το λένε, οι υπεργολαβίες, οι ενοικιαζόμενοι, οι εργαζόμενοι, είναι μια σειρά από σχέσεις εργασίας που μπορεί να εκθέτουν τους εργαζόμενους ταυτόχρονα σε συνδυαστικούς παράγοντες κινδύνου και άρα να δυνατίζει η δυνατότητα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της υγείας τους. Και τέλος, η επίθεση με την απελευθέρωση των απολύσεων, η εργασιακή ανασφάλεια, η εντατικοποίηση της εργασίας, η υπεραριοική απασχόληση είναι επίσης μια σειρά από παράγοντες που πολλαπλασιάζουν τις συνέπειες του επαγγελματικού κινδύνου στην υγεία. Απέναντι σε αυτά, τι προτάσουνε? Είπαμε και προηγούμενα, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργό γύρανση, για να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα,
για αύξηση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης και παράλληλα με αυτό επίθεση και στον θεσμό του ΒΑΕ, που είναι προληπτικός θεσμός, επιμένουμε σε αυτό, δεν είναι ανταποδοτικός, δεν εξαγοράζουν οι εργαζόμενοι την φθορά της υγείας τους με την ένταξη στον θεσμό των ΒΑΕ, διασφαλίζουν με την πιο νωρίς συνταξιοδότηση προστασία της υγείας τους από την παραπάνω έκθεση σε ένα ιδιαιτέρως βαρύ ανθυγιεινό επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον. Υπόθηκε αρκετές φορές το θέμα για τις επαγγελματικές ασθένειες. Μπορούμε να δούμε και ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία. Όπως βλέπουμε από το 2003 μέχρι το 2009, ο αριθμός των καταγεγραμμένων επαγγελματικών ασθενειών είναι μονοψήφιος. Όχι των θανατηφόρων, των συνολικών νέων επαγγελματικών ασθενειών για κάθε έτος. Μόνο οι θάνατοι από τις επαγγελματικές ασθένειες για κάθε μία από αυτές τις χρονιές υπολογίζουμε ότι μπορεί να ξεπερνάνε τους 400. Δεν θα κουράσω πολύ με τον ρόλο του γιατρού εργασίας. Η μελέτη και η επίβλεψη της υγείας είναι η μία πλευρά. Η μελέτη και η επίβλεψη του περιβάλλοντος εργασίας είναι η δεύτερη πλευρά. Η προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο είναι μια πολύ σημαντική πλευρά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την παραπάνω έκθεση σε παράγοντες που μπορεί να φθείρουν την υγεία του εργαζόμενου. Και αν θέλουμε να το δούμε σχηματικά, είναι ένα πολύπλοκο σχήμα, αλλά μας δείχνει το πώς η ιατρική της εργασίας με τον προληπτικό έλεγχο υγείας, αυτό το ΠΕΙ, μπορεί να εκτιμήσει, να καταγράψει την νοσηρότητα, την επαγγελματική νοσηρότητα, τις μεταβολές στην υγεία των εργαζόμενων και να βοηθήσει στην πρόληψη της παραπέρα έκθεσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον και παράλληλα σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και ξανά στην πρωτογενή πρόληψη της επιβάρησης της υγείας. Αξιοποιείται η επιστήμη της ιατρικής εργασίας που υπάρχουν τα δεδομένα και είναι και θεσπισμένη νομοθετικά από το 85 τουλάχιστον στη χώρα μας. Απουσία υποδομών ιατρικής της εργασίας, συνολικά στη χώρα. Άσκηση της ιατρικής της εργασίας ακόμα και σήμερα, ακόμα και 15 περίπου 20 χρόνια μετά την θέσπιση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη χώρα μας, γιατί γενικότερα έχει πολύ περισσότερα χρόνια η ιατρική της εργασίας, από ανειδίκευτους γιατρούς ή από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Ουσιαστικά δηλαδή η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων είναι η μόνη πλευρά της υγείας που ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες γιατρούς. Για φανταστείτε, για να το πούμε απλά, αν θα πήγαινε κάποιος να χειρουργηθεί για τη χολή του από έναν δερματολόγο ή αν θα πήγαινε μια γυναίκα να την ξεγεννήσει ένας παθολόγος σήμερα, όχι το 1902. Και παράλληλα και στον κλάδο κυριαρχούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ΕΞΥΠ που ουσιαστικά τι κάνουνε, προσαρμόζουν το τι υπηρεσίες υγείας, προστασίας της υγείας και ασφάλειας, τι υπηρεσίες γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας θα παρέχονται, με βασικό κριτήριο να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, με βασικό κριτήριο να προστατεύεται από όποιες νομικές πλευρές ο εργοδότης στα εργοδοτικά εγκλήματα στα οποία θα εκθέτει τους εργαζόμενους. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στους ΟΤΑ. Στόχος στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η τυπική κάλυψη του γράμματος του νόμου. Να υπάρχει κάπου ότι έχουμε έναν γιατρό εργασίας, ότι έχουμε δηλώσει κάποιον τεχνικό ασφαλείας και να αδιαφορούμε πρακτικά για το τι υποδείξεις γίνονται, για το πώς θα συμβάλλουν επί της ουσίας αυτοί οι επιστήμονες στην προστασία των εργαζόμενων από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Τώρα τελευταία, ακόμα περισσότερο, ακούμε και προτάσεις του να παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακού γιατρού από τους γιατρούς εργασίας που θα δουλεύουν στους ΕΤΑ. Και προσέξτε, την ίδια ώρα που αντικειμενικά η λαϊκή οικογένεια δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση, δεν έχει πρόσβαση ούτε στις στοιχειώδεις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τι προτάσουν ορισμένοι, ακόμα και καθηγητές ιατρικής της εργασίας μιλήσαν και το πρωί, προτάσουν τον γιατρό εργασίας να αφήσει την ιατρική της εργασίας και να κάνει υπηρεσίες οικογενειακού γιατρού. Και ουσιαστικά η ιατρική της εργασίας να απουσιάζει πλήρως από την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων στους Δήμους. Και στους ΟΤΑ κυριαρχούν οι ΕΞΥΠ και στους ΟΤΑ κυριαρχούν ελαστικές σχέσεις και για τους εργαζόμενους επιστήμονες στον κλάδο και στους ΟΤΑ οι γιατροί εργασίας και η τεχνική ασφαλείας πρακτικά εργάζονται
με δελτίο παροχής υπηρεσιών στη συντριπτική πλειοψηφία ή μέσω ΕΞΥΠ στην άλλη κατηγορία που είπαμε. Και άρα η εργοδοτική τρομοκρατία αφορά και σε αυτούς τους επιστήμονες. Αρκετές περιπτώσεις έχουμε απολύσεις ή μη ανανέωση της σύμβασης ή λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που κάνουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Άρα από τη δική μας τη μεριά, από τη μία θα πρέπει να απαιτήσουμε και πρέπει να απαιτήσουμε χωρίς καμία ελαστικότητα στους επιστήμονες του κλάδου να κάνουν τη δουλειά τους με βάση την επιστήμη τους, να προστατεύσουν και να προτάξουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων και από την άλλη να τους στηρίξουμε έμπρακτα στη σύγκρουση με τον εργοδότη ή με την ΕΞΥΠ. Και τέλος, αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε, υπόθηκε και στην προηγούμενη ομιλία, μπορεί να φαίνεται ότι ο κλάδος έχει αντικειμενικά βαριές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες. Πράγματι ισχύει αυτό και γι' αυτό επιμένουμε ότι και ο θεσμός των ΒΑΕ μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των εργαζόμενων που δουλεύουν σε τέτοιες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικές δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης. Και η λήψη και ο βαθμός αξιοποίησης των σύγχρονων επιστημονικών δυνατοτήτων για την προστασία της υγείας συνδέεται με το τι ανάπτυξη θέλουν, προς ποιανού όφελος να είναι η ανάπτυξη και στον βαθμό που απαιτούμε και πρέπει να συνεχίζουμε να συνδέουμε την προστασία της υγείας και το σύνολο των αναγκών μας με μια ανάπτυξη που να υποτάσσεται σε αυτά, θα μπορέσουμε να μετρήσουμε βήματα και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Ευχαριστώ.